κλασική ιατρική και στην ασιατική ιατρική, που είναι η ύλη, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας με τα μάτια μας, αυτό που πιάνουμε. Εκτός από την ύλη έχουμε και ένα άλλο σώμα, γιατί μπορεί να τα χωρίσουμε και σε σώματα. Είναι ένα σώμα το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε σώμα ενεργειακό. Σε πολλές φιλοσοφίες έχει να κάνει με το σώμα και το συναίσθημα, γιατί στην ουσία το συναίσθημα έχει να κάνει με την κίνηση της ενέργειας. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε κανάλια στο σώμα επάνω, στα οποία αυτή η ενέργεια που ονομάζεται τσι, στην Κινέζικη ιατρική και στην Κινέζικη φιλοσοφία γενικότερα, ρέει. Υπάρχουν διαφορετικών τύπων τσι ή ενέργεια στο σώμα. Υπάρχει μία η οποία είναι σαν ομίχλη και επειδή είναι βαριά, ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποιοι μύες οι οποίοι μεταξύ τους δημιουργούν κάτι σαν ποτάμια, εκεί πέρα αυτό το βαρύ υγρό σχηματίζει δρόμους όπου περνάει καλύτερα. Εκτός από αυτό το τσι, έχουμε και φωτεινό τσι, το οποίο μπορούμε να δούμε και με τις φωτογραφίες Κίρλιαν. Οπότε, από τη μία έχουμε σωματικό τσι, από τη μία έχουμε το σώμα μας, από την άλλη έχουμε το τσι μας ή την ενέργεια μας. Και εκτός από αυτά έχουμε και την πληροφορία ή το πνεύμα μας. Το πνεύμα μας είναι αυτό το οποίο είναι πιο υψίσυχνο σε σχέση με το σώμα, το οποίο είναι πιο βαρύ στη συχνότητα, ενώ το ενεργειακό μας σώμα είναι αυτό το οποίο βρίσκεται μεταξύ. Αν θα τα βάζαμε σε κάποια κλίμακα σημαντικότητας, θα λέγαμε ότι το πνεύμα μας είναι αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό.